Όχι στον εφησυχασμό απέναντι στην πανδημία, συστήνει η καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθηνά Λινού, η οποία χθες το απόγευμα μίλησε σε εκδήλωση στο Τσατσαρονάκιο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Κισάμου Χανίων της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου Κυσσαλίνου. Φαίνεται ότι έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων πρόσφατα και ίσως φαίνεται ότι έχουμε σταθεροποιηθεί σε ένα υψηλό πλατό από πλευράς θανάτων. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί και σε επίπεδο μέτρων ατομικής προστασίας, αλλά και σε επίπεδο ευρύτερων προσπαθειών και για τον εμβολιασμό και για την κατανόηση της νόσου. Η επιδημιολογική κατάσταση παραμένει επιβαρημένη και στην Κρήτη και για το λόγο αυτό οι πολίτες οφείλουν να παραμείνουν σε εγρήγορση, σύμφωνα με την κυρία Λινού. Νομίζω ότι τα μέτρα που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι στην Κρήτη θα πρέπει να είναι πολύ πιο σοβαρά, δηλαδή και ενθάρρυνση κατά το δυνατόν να εμβολιαστούν όλοι, αλλά και μέτρα ατομικής προστασίας. Η προσοχή των ειδικών τώρα στρέφεται και στον ασφαλή τρόπο εορτασμού του Πάσχα. Απολαύσουμε το Πάσχα σε εξωτερικούς χώρους και όσο είναι δυνατόν να έχουμε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα όπου βρισκόμαστε περισσότεροι άνθρωποι, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουμε. Ιδιαίτερη αναφορά στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και στην επιτυχή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων στο Ανουσάκιο Θεραπευτήριο στην Κίσαμο Χανίων. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι μόλις δύο τρόφιμοι εξυπηρετούμενοι νοσηλεύτηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας? Αυτό είναι πραγματικά μοναδικό, γιατί στα περισσότερα ιδρύματα του κόσμου χάσανε μεγάλα ποσοστά, μισούς ή και περισσότερους από τους ηλικιωμένους τους. Και αυτό δείχνει την φροντίδα και την ικανότητα των εργαζομένων και των στελεχών του Ιδρύματος. Χαιρόμεθα που, γνωρίζοντας το Ανουσάκιο Ίδρυμα, η κυρία Λινού εντυπωσιάστηκε από τις δράσεις, τις δομές του και τον τρόπο λειτουργίας του και κυρίως το πώς διαφύλαξε τους ανθρώπους του μέσα σε αυτή τη δυσκολία με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που έλαβε. Σε κάθε περίπτωση, όπως έγινε κατανοητό, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες σε επιστημονικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο παραμένουν, με δεδομένο πως ναι μεν οι επιστήμονες έχουν όπλα όπως οι χρήση μάσκας και τα εμβόλια, ωστόσο απομένει να βρεθούν και οι θεραπείες. Ακόμα φάρμακο που θεραπεύει 100% τον κορονοϊό δεν έχουμε. Έχουμε φάρμακα που βελτιώνουν την κατάσταση και που για μερικές περιπτώσεις, αν το πάρουμε νωρίς, μπορεί να γλιτώσουμε, να μην νοσήσουμε σοβαρά, να μην χάσουμε τη ζωή μας.